Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μαρία Κουζινοπούλου, είμαι δημοσιογράφος και βρίσκομαι εδώ για το συντονισμό του πάνελ με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Το θέμα μας είναι το δημόσιο αντιμέτωπο με κρίσεις. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορύδη. Καλησπέρα, Υπουργέ. Τον Κώστα Ζαχαριάδη, τομεάρχη εσωτερικών και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Ζαχαριάδη. Τον Παύλο Χριστίδη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και πρώην εκπρόσωπο τύπου. Γεια σας. Και τον κύριο Χρήστο Κατσότη, βουλευτή του ΚΚΕ. Γεια σας, κύριε Κατσότη. Ήταν να βρίσκεται μαζί μας και η κυρία Μπακαδήμα, βουλεύτρια του Μέρα 25, ωστόσο ένας έκτακτος λόγος υγείας την ανάγκασε να ακυρώσει. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με πεντάλεπτες τοποθετήσεις από τον καθένα από εσάς. Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχήν. Ευχαριστήσω, Πρόεδρε, την Ένωση για την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση, τους συναδέλφους μου προφανώς στο Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, το δημόσιο αντιμετώπιμο με κρίσεις. Νομίζω το βασικό χαρακτηριστικό το οποίο ζήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν κυρίως η πανδημία και ο τρόπος με τον οποίο κανείς μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις αυτές. Εκείνο το οποίο φάνηκε είναι ότι προφανώς σε συνθήκες κρίσης, σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή σε συνθήκες έκτακτες, κανείς γυρνάει στο δημόσιο προκειμένου να εφαρμόσει όλες αυτές τις εξαιρετικές πολιτικές, τις έκτακτες πολιτικές, οι οποίες είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων. Αυτό σε επίπεδο, θα έλεγα, λειτουργίας φάνηκε, ας μιλήσω κυρίως για το σύστημα υγείας, ότι χρειάστηκε μια ειδική ενδυνάμωση και σε μεγάλο βαθμό αυτό ίσχυσε στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει ένα ενδιαφέρον, θα σας πω γιατί είναι κάτι που σκέφτομαι περαιτέρω, διότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίσαμε αυτές τις πρόσθετες αναγκαιότητες είναι ουσιαστικά κάμπτοντας τις κλασικές διαδικασίες με τις οποίες έχουμε και κατά τη γνώμη μου σωστά τις έχουμε για την στελέχωση του δημοσίου και ουσιαστικά κάνοντας προσλήψεις με μια έκτακτη διαδικασία, κυρίως ανθρώπων συμβασίου χρονισμένου χρόνου. Προφανώς αυτές οι διαδικασίες ποτέ δεν είναι επαρκώς ορθολογικές. Προφανώς αυτές οι διαδικασίες έχουν πολλά σημεία στα οποία μπορούν να δεχτούν κριτική. Το βασικό επιχείρημα για αυτή την κάμψη είναι η επιτάχυνση και είναι καταλυτικό επιχείρημα, ειδικά όταν έχεις μια πανδημική κρίση. Αλλά ανοίγει μια πιο μεγάλη συζήτηση, νομίζω, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί αν θέλετε, διαμορφώνοντας σχήματα. Τι δηλαδή, αν για παράδειγμα υπάρχουν συγκεκριμένα πεδία όπου εκδηλώνεται μια δυσλειτουργία, μια συγκεκριμένη δυσλειτουργία στο δημόσιο. Με ποιο τρόπο το αντιμετωπίζεις αυτό, τι κάνεις. Αυτή πρώτα απ' όλα μπορεί να έχει παροδικό χαρακτήρα, μπορεί να μην είναι μόνιμη. Αυτή μπορεί να έχει ένα χαρακτήρα που θα μπορούσε να θεραπευθεί με μια συγκεκριμένη παρέμβαση. Εδώ θεωρώ ότι μέχρι στιγμής έχουμε κάποια εργαλεία. Μπορώ να σας πω μερικά παραδείγματα γι' αυτό. Για να συντονιστούμε στο πεδίο και να πούμε ότι όλοι μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Για παράδειγμα, επί δύο χρόνια στα ζητήματα των αδειών παραμονής, επί δύο χρόνια οι συγκεκριμένες υπηρεσίες ουσιαστικά παρετείνεται η διάρκεια των αδειών παραμονής, άρα τώρα που ουσιαστικά σταματήσαμε να έχουμε την εκ του νόμου παράταση, τίθεται ένα ζήτημα, έχουν συσσωρευτεί χιλιάδες άδειες στις υπηρεσίες. Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό δεν είναι business as usual, είναι κάτι εξαιρετικό. Δηλαδή όταν αντιμετωπιστεί θα επανέλθουν οι υπηρεσίες στην κανονικότητά τους. Καθώς λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετική συνθήκη, πάλι εδώ χρειαζόμαστε ένα εργαλείο το οποίο να έχει ευελιξία προκειμένου να παρέμβει στο συγκεκριμένο τομέα, να λύσει τη δυσλειτουργία εκείνη τη χρονική στιγμή και μετά η υπηρεσία να επανέλθει στην κανονικότητά της. Αυτό θεσμικά το εργαλείο σήμερα δεν το έχουμε. Έχουμε διάφορους μηχανισμούς, ας το πω, προσλήψεων, είτε με ένα χαρακτήρα outsourcing, δηλαδή να πάρουμε τον ιδιωτικό τομέα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα κόσμο να μας κάνει τη δουλειά και μετά να σταματήσει αυτή η διαδικασία για να επιστρέψει η υπηρεσία στην κανονικότητά της. Άλλη διαδικασία ουσιαστικά είναι η διαδικασία των ειδόχων, δηλαδή να πάρουμε συμβασίουχους πάλι για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και εν συνεχεία, αφού τελειώσει αυτό,
να λήξουν οι συμβάσεις. Αλλά εγώ θα σκεφτόμουν, νομίζω η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου έχει γράψει, η κυρία Δραμαλιώτη έχει γράψει γι' αυτό, θα σκεφτόμουν ότι εδώ ενδεχομένως πρέπει να βρούμε έναν θεσμικό τρόπο να έχουμε και να προβλέψουμε, ας το πω, ειδικές ομάδες δράσης, αυτό το οποίο ήταν η Task Force, που να έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο, να λύνουν μια δυσλειτουργία και εν συνεχεία, αν υπάρχει άλλο σημείο δυσλειτουργίας, να μπορούν είτε να φτιάχνει μια καινούργια Task Force ή ακόμα και η ίδια να μπορεί να λάβει, να λύσει αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι γενικότερα βλέπει κανείς ότι το δημόσιο, μου λέτε και λίγο το χρόνο τώρα, ότι το δημόσιο ανταπεξήλθε, δηλαδή με ειδοποιεί όταν να σταματήσω, ότι το δημόσιο ανταπεξήλθε αρκετά επαρκώς σε μια πολύ μεγάλη κρίση. Βέβαια, να πούμε εδώ, και νομίζω είναι και από τις θεματικές που έχετε εν συνεχεία να συζητήσουμε, ότι κρίσιμο ζήτημα ήταν το ζήτημα του ψηφιακού εξυγχρονισμού, ήταν το ζήτημα της ψηφιοποίησης για πάρα πολλά πράγματα. Οι εμβολιασμοί, για παράδειγμα, ήταν ένα κλασικό παράδειγμα ενός τέτοιου εργαλείου το οποίο λειτουργήσε υποδειγματικά. Αλλά όχι μόνο. Πάρα πολλά πράγματα ουσιαστικά μες στην περίοδο της πανδημίας λειτουργήσαν εξαιτίας μιας πολύ, ας το πω, ταχείας ψηφιοποίησης πάρα πολλών πραγμάτων που επέτρεψαν στους πολίτες να έχουν μια παροχή υπηρεσίας και στο δημόσιο να ανταπεξέλθει. Αυτό από μόνο του κάπου μας πάει. Είναι σαφές ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα όλες οι δημόσιες διοικήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, εκείνο το οποίο θα χρειαστεί να κάνουν είναι να εξυγχρονιστούν ψηφιακά. Αυτό θα γεννήσει ένα πολύ μεγάλο θέμα εκπαίδευσης του προσωπικού στις ψηφιακές δεξιότητες και αυτό είναι μια πρόκληση την οποία το ΕΚΔΑ θα αντιμετωπίσει. Ήδη δουλεύει γι' αυτό, ήδη είναι αυτή η συνεργασία που έχουμε με τη Microsoft που πάει εξαιρετικά καλά, αλλά προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε και θα το έχουμε στο μέλλον πολύ περισσότερο. Νομίζω εισαγωγικά αυτά. Κύριε Ζαχαριάδη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Το θέμα της συζήτησης είναι το εισαγωγικό δημόσιο και κρίσης. Εγώ θα το αντέστρεφα λίγο το ερώτημα και θα έλεγα ποιος είναι ο καταλληλότερος για να διαχειριστεί κρίσης. Είναι ο δημόσιος τομέας, είναι ο ιδιωτικός τομέας, είναι ένα νέο μοντέλο, μία μίξη, τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό πρέπει να απαντηθεί και στην Ελλάδα και πρέπει να απαντηθεί και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Και τι εννοούμε, ποιες περιγράφουμε ως κρίσεις. Έχουμε, είπε σωστά ο κύριος Βορύδης προηγουμένως, την κρίση της δημόσιας υγείας που περάσαμε και περνάμε, την ενεργειακή κρίση, την κλιματική κρίση, ακόμα και μια κρίση στα ζητήματα ασφάλειας ή εξωτερικής πολιτικής. Ακούγοντας λοιπόν την ομιλία του Υπουργού προηγουμένως, νομίζω ότι ήταν μια άρρητη ομολογία αποτυχίας της αυτορύθμισης των αγορών και της παντοκρατορίας του ιδιωτικού τομέα στο ζήτημα της αντιμετώπισης των προκλήσεων, των κρίσεων και των αναγκών που έχουν οι πολίτες. Φαίνεται τα τελευταία χρόνια με τρόπο καθαρό και το καταλαβαίνουν ακόμα και συντηρητικοί πολιτικοί, ο κ. Βορύδης φαίνεται να το κατανοεί, αλλά δεν το κατανοούν, ότι χρειάζεσαι πιο ισχυρό κράτος για να μπορέσει να αντιμετωπίσεις κρίσεις. Δεν θα φανταζόταν, ας πούμε, ποτέ κανείς να προσλάβει μια ιδιωτική εταιρεία η Ελλάδα για να την προστατέψει έναντι απειλών από την Τουρκία, έτσι δεν είναι? Δεν θα σκεφτόταν κανένας ότι μπορεί μόνος του να δράσει με τους νόμους αγοράς ο ιδιωτικός τομέας για να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση. Ο ιδιωτικός τομέας στη διαχείριση της πανδημίας με κυβερνητική εντολή και κυβερνητική απόφαση φάνηκε κατά την άποψή μου πολύ κατώτερος των περιστάσεων και των αναγκών. Τα λέει η εκθεσή Τσιόδρα Λίτρα, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Και βεβαίως, πού γυρνάμε όταν έχουμε κρίση? Στο δημόσιο. Καταρχήν, γιατί οι άνθρωποι φτιάξανε το δημόσιο? Γιατί δεν έκανε ο καθένας ιστορικά ό,τι του ερχότανε? Γιατί από ένα σημείο και μετά, όταν συγκροτήθηκαν σε κοινωνίες, κατάλαβαν ότι πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα μαζί για να έχουν αποτέλεσμα. Εκεί λοιπόν δημιουργείται ο κοινωνικός πλούτος και η αντίληψη του δημοσίου. Μέχρι το 19 είχαμε
την παράταξη της συντηρητικής στη χώρα που κέρδισε και τις εκλογές, που έλεγε ότι όλο αυτό πρέπει να τεμαχιστεί και να κοπεί. Και απόνερα μιας τέτοιας πολιτικής ιδεολειψιών ζούμε ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, γιατί δεν είναι καλή αυτή η μάνατζερ του δημοσίου εδώ πέρα που έχουν άριστες σπουδές για να λύσουν αυτό το γολγοθά του προβλήματος στον ΕΦΚΑ και είναι καλύτερη κάποιοι άλλοι, θέλω να είμαι δίκαιος, δεν φταίει ο κύριος Βορύδης σε αυτό, φταίει ο κύριος Χατζηδάκης, που μπορούν να έρθουν να γίνουν γενικοί διευθυντές και διευθυντές με τριπλάσια λεφτά και τετραπλάσια από ό,τι θα παίρνετε εσείς. Γιατί? Σε ποια άλλη χώρα γίνεται αυτό? Γιατί πολιτικοί όπως ο Μακρόν, ο οποίος δεν είναι κανένας της δικής μου ιδεολογίας, κάνουν παρέμβαση και επεκτείνουν την παρέμβαση του κράτους στο ζήτημα της επιχείρησης ηλεκτρισμού στη Γαλλία στο 100%. Η συντηρητική κυβέρνηση των Τόρις κάνει αντίστοιχες μεταβολές για την ηλεκτρική ενέργεια εκεί πέρα. Στη Γερμανία αντίστοιχα και για εταιρείες φυσικού αερίου αλλά και για εταιρείες σε ομόσπονδα κρατήδια ανακτάται ο έλεγχος από το δημόσιο και δεν αφήνουμε την αγορά να τα ρυθμίσει. Διότι οι αγορές έχουν ένα νόημα λειτουργίας όταν υπάρχει μια σταθερότητα και μια ομαλότητα. Όταν υπάρχει πόλεμος, υπάρχει απόλυτη ανατροπή. Όταν μεταβάλλονται τα δεδομένα και χρειάζεται παρέμβαση. Εγώ λοιπόν τι θέλω να πω εδώ πέρα, ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων και ανακατατάξεων. Η στρατηγική για να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε είναι να υπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό συμφέρον και να βάλουμε όρια, να βάλουμε ρυθμίσεις. Είναι παροχημένο και ξεφτισμένο ότι αφήστε τα όλα ελεύθερα και κάπου θα βρεθεί μια ισορροπία. Καμία ισορροπία δεν βρίσκεται. Μπορεί να βρεθεί μια ισορροπία στα λογιστικά φύλλα των Excel. Στην καθημερινότητα των πολιτών δεν θα υπάρξει καμία ισορροπία. Και εδώ χρειάζεται μια νέα στρατηγική αντίληψη του δημοσίου. Θέλουμε. Εμείς σήμερα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, φιλοδοξούμε αύριο να είμαστε κυβέρνηση. Το δημόσιο όπως ήταν διαρθρωμένο τη δεκαετία του 80, του 90, του 2000, του 2010, όχι. Όχι, θέλουμε ένα άλλο δημόσιο, σύγχρονο, αποτελεσματικό, όπως είναι στις άλλες, και εμένα με ειδοποιείτε όταν πρέπει να τελειώσω, όπως είναι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θέλουμε ένα δημόσιο το οποίο να έχει σε ομοιρία συμβασιούχους ανθρώπους που έχουν μπει στα 35 τους και κοντεύουν 55 με 60. Δεν θέλουμε ένα δημόσιο το οποίο να κρύβει στοιχεία και δαπάνες για να κρατά όμοιρους στο πελατειακό κράτος. Είπε ο υπουργός προηγουμένως και κλείνω με αυτό ότι γίνανε κάποιες δαπάνες μέσα στην πανδημία κτλ. Πού ακολουθήθηκαν διαδικασίες και πού γίνανε όλα bypass. Δηλαδή η έννοια του δημοσίου και του δημοσίου συμφέροντος έχει πραγματικά νόημα όταν ο πολίτης ο οποίος απολαμβάνει αυτήν την υπηρεσία είναι σίγουρος ότι η υπηρεσία είναι για αυτόν και όχι για να μπορέσει να κάνει απευθείας ανάθεση όχι. Όταν η πρόσληψη που γίνεται στον Δήμο του είναι με καθαρά κριτήρια και όχι επειδή είναι κολλητός μου ο Δήμαρχος στη Χ περιοχή να τον πάρω ένα τηλέφωνο να βάλει και τον φίλο μου τον ψή και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι έχει πολλή δουλειά να γίνει τα επόμενα χρόνια και πιστεύω ότι αυτό το φόρουμ και αυτές οι συζητήσεις βοηθάνε πάρα πολύ, αλλά και καλοπροαίρετοι άνθρωποι από όλα τα κόμματα μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί νομίζω ότι σιγά σιγά υπάρχει μία αντίληψη τουλάχιστον διαλόγου που μερικές φορές μπορεί να μεταφράζεται σε πράξη, αλλά διάλογος υπάρχει στο πολιτικό σύστημα. Κύριε Χριστίδη, έχετε το λόγο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση, Πρόεδρε, και προς όλους. Είναι για μένα μια πολύ μεγάλη χαρά και τιμή το ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, μαζί με όλα εσάς τα στελέχη της ανώτερης διοικητικής ιεραρχίας του πολύπαθου ελληνικού δημόσιου τομέα. Τα διευθυντικά στελέχη στο δημόσιο μεταξύ διοίκησης και πολιτικής και στο μετέχμιο μεταξύ ανώτατης και κατώτερης ιεραρχίας καλούνται να επιδείξουν αφενός εξαιρετικές ικανότητες γνώσης του αντικείμενου του φορέα και της λειτουργίας δημόσιας διοίκησης, αφετέρου αποτελεσματική άσκηση του διοικητικού ρόλου της εποπτείας, της απόδοσης των υφιστάμενων ιεραρχικών επιπέδων της διοίκησης και ικανότητα επικοδομητικής ανατροφοδότησης προς τα υπερκείμενα επίπεδα στα οποία υποβάλλουν προτάσεις. Το λέω αυτό διότι η κρίση των ανώτερων διοικητικών στελεχών μέσω ΑΣΕΠ είναι προφανές ότι έχει συμβάλει όλα αυτά τα χρόνια στη μείωση των πολιτικών παρεμβάσεων στην επιλογή τους. Όμως, για να λέμε αλήθειες,
η παρούσα κυβέρνηση έχει κάνει ρεκόρ κατάχρησης της δυνατότητας να τοποθετεί προϊσταμένους με ανάθεση, δηλαδή με στοιχεία εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ. Αναθέσεις προϊσταμένων που γίνονται με πελατειακά και κομματικά κριτήρια. Η κυριαρχία του πολιτικού συστήματος μέσω παραλλήλων προς την διοίκηση δομών, που εκφράζεται κυρίως με τα διαρκώς διωγγούμενα γραφεία υπουργών, υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων μέσω των μετακλητών δηλαδή, είναι απόλυτη. Κάθε συζήτηση για τη βελτίωση των ικανοτήτων των προϊσταμένων είναι μάταιη και παρελκυστική από τη στιγμή που δεν κατοχυρώνεται μια ανώτερη δημοσιοϋπαλληλία χειραφετημένη και μη εξαρτημένη από τις βουλές του εκάστοτε υπουργού. Αντί της αξιοκρατίας και της χειραφέτησης της ανώτερης δημοσιοϋπαλληλίας, οι μετακλητοί της κυβέρνησης έχουν καταλάβει δεκάδες θέσεις ευθύνης στο δημόσιο. Έχουν καταγγελθεί και επισήμως περιστατικά όπου μετακλητοί υπάλληλοι εκβιάζουν συμβασιούχους υπαλλήλους να συμμορφωθούν προς τις υποδείξεις της πολιτικής ηγεσίας. Και αυτό έγινε στο Υπουργείο της Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το πρόβλημα με τους μετακλητούς, για τους οποίους σημειωτέων η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν αντιπολίτευση ασκούσε και ορθώς κατά την άποψή μας δρυμία κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι προφανώς μόνο ή κυρίως ποσοτικό. Είναι μάλλον θέμα διαφάνειας, αξιοκρατίας και κράτους δικαίου. Όπως μάλιστα επισημαίνει και στην τελευταία της έκθεση η ΓΚΡΕΚΟ, η αρμόδια δηλαδή Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα θέματα της διαφθοράς. Άλλες φορές η κυβέρνηση καταφεύγει σε πρόχειρες δικαιολογίες περί έκτακτης ανάγκης, το ακούσαμε προηγουμένως και από τον Υπουργό, για να παρακάμψει τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων. Για παράδειγμα, στις φυλακές, μέσα σε ένα βράδυ, τοποθετήθηκαν νέοι διευθυντές και αρχιφύλακες στα καταστήματα κράτησης όλης της χώρας. Πλήθος αυτών οι οποίοι επελέγησαν στη θέση των προϊσταμένων, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τα οποία διαβάσαμε, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν εκλεγεί ή ήταν υποψήφοι με την παράταξη της ΔΑΚΕ. Ακόμα όμως και στον ιδιωτικό τομέα, τις πρακτικές του οποίου πολλοί κυβερνητικοί παράγοντες θεωρούν πανάκια για τη δυσλειτουργία του δημοσίου τομέα, δεν υπάρχει εταιρεία, δεν υπάρχει επιχείρηση που να προσπαθεί να βελτιωθεί απαξιώνοντας τα δικά της στελέχη. Από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς κολοσσούς μέχρι τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι εκείνες που διαπρέπουν, που αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις συνθήκες της κρίσης, είναι αυτές οι οποίες περιλαμβάνουν, αγκαλιάζουν αν θέλετε το δυναμικό τους με εμπιστοσύνη και αξιοπρέπεια. Φίλες και φίλοι, καμιά εταιρεία δεν πήγε μπροστά κακολογώντας τα στελέχη της δημοσίως και προσπαθώντας να μετατοπίσει σε αυτά τα λάθη και τις αστοχίες του Διοικητικού του Συμβουλίου. Αυτό κάνει ο κύριος Χατζηδάκης. Διαρκώς, όποιο υπουργείο ή δημόσιο οργανισμό κι αν έχει διοικήσει. Με λίγα λόγια, το κράτος επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι συγκεντρωτικό και επιτελικό στην εξουσία και τα λεφτά πηγαίνουν με απευθείας αναθέσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά είναι αποκεντρωτικό στην ευθύνη, μιας και για όλα αυτά είναι συνήθως κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι. Για εμάς είναι σαφές ότι οι άνθρωποι μας είναι η δύναμή μας και καμιά μεταρρύθμιση δεν μπορεί να είναι βιώσιμη αν δεν την αγκαλιάσουν και δεν την τρέξουν πρώτα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και χαρακτηριστικότερο παράδειγμα μιας τέτοιας μεταρρύθμισης ήταν και εξακολουθεί να είναι, παρά τις προσπάθειες από κάποιους να την θολώσουν, η διάβγεια. Επομένως, είναι σαφές ότι πρέπει να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για το κράτος που θέλουμε. Και από αυτό να συνάγουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα στελέχη που θα διοικούν το δημόσιο. Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα πριν από λίγο καιρό ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, ο κ. Στάνος Παπαϊωάννου, στη Βουλή κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του ΑΣΕΠ, αυτό που μοιάζει να θέλει η κυβέρνηση είναι μερικές στρατιές συμβασιούχων. Νέες στρατιές ομήρων συμβασιούχων.
Οι συμβασιούχοι αυξήθηκαν από 100.000, 100.600 πριν από λίγο χρονικό διάστημα, σε 127.000. Ενώ την ίδια περίοδο ο αριθμός των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων μειώθηκε ελαφρά. Η κυβέρνηση επίσης άλλαξε τον νόμο Πεπονή με σκοπό υποσχόμενη ενιαίο γραπτό διαγωνισμό για τις προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο. Τελικά ο διαγωνισμός αυτός που είχε προγραμματιστεί να γίνει το Σεπτέμβριο πηγαίνει μάλλον προς την Άνοιξη και όλοι ξέρουμε ότι η Άνοιξη θα είναι προεκλογικό περιβάλλον. Και μάλιστα με συγκεκριμένη εκπρόθεσμη τροπολογία η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα προσληφθούν συγκεκριμένοι υπάλληλοι σε συγκεκριμένες θέσεις και για συγκεκριμένες ανάγκες της διοίκησης. Αλλά θα δημιουργηθεί ένα πουλ επιτυχόντων του διαγωνισμού από το οποίο το δημόσιο θα αντλεί ξεχωριστά αυτούς τους οποίους χρειάζεται ανάλογα τις ανάγκες. Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός του πελατειασμού, τι είναι? Και αν με αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργούνται και άλλες στρατιές ομήρων, ποιος είναι? Θυμίζω εδώ ότι τα δημοσιεύματα τα οποία έχουμε δει μιλούν για 1.500 ως 4.000 μόνιμους υπαλλήλους μόνο. Κύριε, θέλω τέλος να πω κάτι, γιατί το άκουσα σήμερα να το λέει και ο κύριος Πρωθυπουργός, χειροκροτούμενος από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι θα συζητήσουμε και συνέχεια για το θέμα των μισθών. Οι δημόσιοι υπάλληλοι εξακολουθούν να μην παίρνουν δώρο Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας. Γεγονός που οφείλεται αποκλειστικά στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα η κυβέρνηση. Θέλω όμως να σας πω ότι όταν το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει τότε την απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των ιδιωτικών υπαλλήλων, οι Φόφοι Γεννηματά και το ΠΑΣΟΚ είχαν ζητήσει και είχαν επιμείνει να επεκταθεί εκείνο το μέτρο και στους δημοσίους υπαλλήλους. Φαντάζομαι το θυμάστε όλοι πάρα πολύ καλά. Φαντάζεστε και θυμάστε και όλοι πολύ καλά τη λιδωρία που είχε ακούσει τότε το ΠΑΣΟΚ και οι Φόφοι Γεννηματά. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης και σήμερα το επανέλαβε. Και καταχειροκροτούνταν από τους ίδιους βουλευτές οι οποίοι μας λιδωρούσαν στα κανάλια πριν από 2 χρόνια. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να έχουμε την αντίληψη ότι η πολιτική μας πρέπει να έχει και συνέπεια και συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέσατε πολλά θέματα μαζί. Από πού να πρώτο ξεκινήσουμε? Για αρχή δίνουμε το λόγο στον κύριο Κατσότη. Κύριε Κατσότη. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του ΚΚΕ να ευχαριστήσουμε και εμείς για την πρόσκληση αυτή να συμμετάσχουμε στο πρώτο φόρουμ που διοργανώνει η Ένωση Αποφύτων. Πιστεύουμε ότι είναι μια προσπάθεια που μπορεί να αναδείξει ουσιαστικές πτυχές και τάσεις των δημόσιων πολιτικών. Ως κόμμα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις θέσεις της Ένωσής σας, όπως και των άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών συλλόγων. Είχαμε μάλιστα την ευκαιρία πριν λίγους μήνες να συζητήσουμε από κοντά με το Διοικητικό Συμβούλιο τις θέσεις και τα προβλήματα των αποφύτων της σχολής. Γνωρίζουμε καλά πως παρά το ειδικό καθεστώς που διέπει τη μισολογική κατάταξη των αποφύτων, αντιμετωπίζετε και εσείς, όπως όλοι οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, οξυμένα προβλήματα λόγω της δραστικής περικοπής των αποδοχών σας τα προηγούμενα χρόνια. Πάνω σε αυτό το έδαφος ήρθε να προσθεθεί και η νέα μεγάλη μείωση των πραγματικών αποδοχών όλων των εργαζομένων λόγω του προχωρισμού και της ακρίβειας. Συνεπώς, η ρητορική που αναπτύσσουν οι κυβερνήσεις ότι οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής αποτελούν κάποιο είδους ελίτ με προνομιακή αντιμετώπιση έρχεται σε αντίθεση με την ίδια την πραγματικότητα. Εκτός βέβαια κι αν έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να θεωρούν πως ανήκουν στην ελίτ οι συνάδελφοί σας, σπουδαστές της σχολής και εδώ και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι αμείβονται με το λιγιώδης ποσό των 720 ευρώ. Γνωρίζετε πως εμείς ως ΚΚΕ μελετάμε το κράτος, τις λειτουργίες και τις πολιτικές του, χρησιμοποιώντας τη μαρξιστική μεθοδολογία. Στο θεμελιακό ερώτημα για τη σχέση οικονομίας πολιτικής και πολιτικής απαντάμε πως η οικονομική βάση είναι αυτή που ασκεί την αποφασιστική επίδραση
πάνω στις κρατικές πολιτικές και όχι το αντίστροφο. Ασφαλώς, στη διαλεκτική αυτή υπάρχει και η αντεπίδραση των κρατικών δομών και αποφάσεων πάνω στην οικονομία. Αυτή ακριβώς η αντεπίδραση είναι που καθιστά αναγκαίους τους κάθε φορά εξυγχρονισμούς της λειτουργίας του κράτους, στις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες βέβαια ικανοποιούν ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου και περνάνε σαν όδρος σωτήρας πάνω από τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού, ισοπεδώνοντας εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα και άλλες, ακόμα και δημοκρατικές ελευθερίες, αυτές τις ελάχιστες που λέμε εμείς ότι υπάρχουν σήμερα για το λαό μας. Η προσέγγιση αυτή δεν έχει καμιά σχέση με μια απλουστευτική μηχανιστική αντανάκλαση των οικονομικών σχέσεων στους κρατικούς θεσμούς. Λαμβάνουμε υπόψη μας πως ο κρατικός μηχανισμός, εκτός από την κατασταλτική του λειτουργία, που και αυτή είναι πολυεπίπεδη, εκτελεί εξαιρετικά σύνθετες διαδικασίες κοινωνικής αναπαραγωγής που έχουν τη δική τους αυτοτέλεια και απαιτούν εξειδικευμένη μελέτη. Ωστόσο, το κράτος δεν μπορεί να αυτονομηθεί από την κάθε φορά κυρίαρχη τάξη, ούτε να στραφεί εναντίον της, καθώς αποτελεί δικό της εργαλείο. Η ιστορική του διαμόρφωση συνδέεται με την εμφάνιση των κοινωνικών τάξεων και του μεταξύ τους ανταγωνισμό. Εξάλλου, βλέπουμε το ταξικό πρόσημο στην πολιτική συνολικά του καπιταλισμού, ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσης. Και η κρίση με την πανδημία και η κρίση προηγούμενη είχε, οι λύσεις που δόθηκαν είχαν ταξικό πρόσημο. Στα πλαίσια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής είναι το κράτος αστής τάξης. Αυτό είναι. Δεν είναι κράτος όλου του λαού και το δημόσιο βέβαια υπηρετεί αυτές τις πολιτικές αυτού του κράτους. Συνεπώς η διαμόρφωση αυτών των πολιτικών στα πλαίσια του αστικού κράτους υπαγορεύονται από την κυριαρχία του κεφαλαίου. Η έννοια του δημόσιου συμφέροντος, για την οποία έχουν γραφτεί χιλιάδες σελίδες στα εγχειρίδια της νομικής και διοικητικής επιστήμης, δεν έχει έδαφος εφαρμογής σε κοινωνίες με ταξική διαστρωμάτωση. Απέναντι σε τεχνοκρατικές προσεγγίσεις που αντιμετωπίζουν τη δημόσια διοίκηση ως ουδέτερο μηχανισμό, στον οποίο πρέπει να εισαχθούν διαδικασίες που αυξάνουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά του, θέτουμε το ερώτημα. Αποτελεσματικότητα για ποιον? Για την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τις ανάγκες τους ή για το κεφάλαιο και τις δικές τους ανάγκες? Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος, ακούγοντας όλα τα παραπάνω, αν οι πολιτικές και οι αποφάσεις ευθυγραμμίζονται πάντα με τα συμφέροντα των ισχυρών, τότε τι νόημα έχει να αγωνίζεται κανείς? Μήπως είναι τελικά μάτι οι αγώνες? Το κόμμα μας, αγαπητοί φίλοι, απαντά σε αυτά τα ερωτήματα με την ίδια του την καθημερινή δράση. Από την πείρα αυτής της δράσης που έχουμε συσσωρεύσει πάνω από έναν αιώνα, συμπεραίνουμε ότι η οργανωμένη παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα μπορεί να αλλάξει την ημερήσια διάταξη. Μπορεί να θέσει στο επίκεντρο τα πραγματικά προβλήματα, να αποσπάσει κατακτήσεις. Η ιστορική πείρα επιβεβαιώνει πως ο σχετισμός δυνάμεων μέσα στην κοινωνία δεν είναι στατικός. Αυτό που σήμερα μοιάζει αιώνιο, αύριο μπορεί να ανατραπεί. Ο λαός μέσα από την οργανωμένη δράση του μπορεί να γίνει ο ίδιος διαμορφωτής της πολιτικής, αντί να παραμένει παθητικός δέκτης των αποφάσεων που λαμβάνουν άλλοι γι' αυτόν. Και αυτό το τονίζουμε καθώς έχουμε μπροστά μας και τη μεγάλη πανεργατική απεργία της 9 του Νοέμβρη, που και εσείς όλοι πρέπει να πάρετε μέρος, γιατί τα αιτήματα αφορούν την ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Στέκονται απέναντι στον νόμο Χατζηδάκη που έχει ισοπεδώσει συνολικά, όπως είπε, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Στέκεται απέναντι σε όλη αυτή την πολιτική που ασκείται, που είπαν και οι προηγούμενοι, που βέβαια οι προϊστάμενοι είναι επιλογή της κάθε φορά κυβέρνησης, γιατί θέλουν να υλοποιήσουν την πολιτική τους. Εγώ συμμετείχα σε έναν οργανισμό που οι προϊστάμενοι, όταν άλλαζε η κυβέρνηση, μπαίναν σε ψυγείο οι προηγούμενοι. Και πολλοί από εσάς που είστε πιο παλιότεροι γνωρίζετε πολύ καλά τι σημαίνει ψυγείο. Τη δύναμη λοιπόν του λαού τη γνωρίζουν πολύ καλά οι κυβερνήσεις. Με την όξη της καταστολής, την περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων, με τους νόμους που βάζουν στο γύψο τα συνδικάτα και επί της ουσίας απαγορεύουν το δικαίωμα στην απεργία, δεν δείχνουν τη δύναμή τους,
φανερώνουν, αγαπητοί φίλοι, την αδυναμία τους. Φοβούνται την παρέμβαση του λαού. Γι' αυτό και προσπαθούν να επιβάλλουν σιωπητήριο. Το ΚΚΕ, τέλος, υποστηρίζει με όλες τις δυνάμεις τα δίκαια αιτήματα και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων του δημοσίου. Υποστηρίζει πως οι εργαζόμενοι έχουν συμφέρον και ανάγκη από μια κρατική δημόσια διοίκηση που βασική αποστολή της θα είναι να υπηρετεί μια ανάπτυξη σε όφελος του λαού και κατ' επέκταση τα σύγχρονα λαϊκά δικαιώματα. Με αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εγώ έχω κλείσει ένα ραντεβού 2,5 ώρα στη Βουλή δυστυχώς και πρέπει να φύγω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Νόμιζα ότι ήταν 11 η ώρα η συζήτηση και έκλεισε αυτό το ραντεβού. Έκανε λάθος δηλαδή. Και θα ήθελα να μου δώσετε τη δυνατότητα να φύγω για να κάνω τη συνάντηση αυτή. Όποτε χρειάζεται μπορείτε να αποχωρήσετε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θα αρχίσω την πρώτη συζήτηση, μια που είμαστε σε ημερίδα της Ένωσης Αποφύτων. Η πρώτη ερώτηση θα είναι αφιερωμένη στους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορεί να υπάρχει βέλτιστη αξιοποίηση των αποφύτων της Εθνικής Σχολής στη Δημόσια Διοίκηση. Να θέσω μερικά δεδομένα. Είπε ο Υπουργός για ειδικές ομάδες δράσης σε περιόδους κρίσεων. Ο κύριος Ζαχαριάδης και ο κύριος Κατσότης μίλησαν για το ΝΕΦΚΑ και για την τοποθέτηση διευθυντών από τον ιδιωτικό τομέα. Ο κύριος Χριστίδης έκανε κριτική για ρεκόρ κατάχρησης αναθέσεων προϊσταμένων εκτός ΑΣΕΠ. Να προσθέσω και άλλη μία κριτική στη συζήτησή μας για τον νόμο για τον κλάδο επιτελικών στελεχών. Διαβάζω μία ανακοίνωση της Ένωσης Αποφύτων ότι αποκλείεται η μεγάλη πλειοψηφία των αποφύτων από αυτόν τον κλάδο και προκαλείται υποβάθμιση της ίδιας σχολής. Θα ήθελα λοιπόν τη σκέψη σας για το πώς μπορεί να υπάρχει βέλτιστη αξιοποίηση των αποφύτων της ΣΔΑ στη Δημόσια Διοίκηση. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Λοιπόν, να προτείνω κάτι, γιατί μια αντίστοιχη δέσμευση με τον συνάδελφο έχουμε και εμείς. Και επειδή είμαστε λίγο ντιού στο χρόνο, να το μαζέψουμε όλο, εγώ προτείνω να κάνουμε ένα γύρο και να το λήξουμε. Ωραία. Σωστά. Συμφωνείτε. Έτσι. Αν θέλετε να σας θέσω... Να τα πούμε λίγο όλα μαζί. Ωραία. Εγώ σας θέτω... Ό,τι προτεραιοποιεί ο καθένας, γιατί είναι και πολλά και μας φάρει τώρα κανένα μισάωρο η τοποθέτηση του κανενός. Ό,τι προτεραιοποιεί ο καθένας και ό,τι καταλαβαίνει ότι τον ενδιαφέρει πιο πολύ να πει, να το πει και να το μαζέψουμε, λέω εγώ τώρα. Ωραία. Λοιπόν, με ρωτήσατε για τους αποφύτους. Να θέσω άλλες δύο ερωτήσεις και ο καθένας απαντάει σε ό,τι προτεραιότητα έχει. Θέλω και ένα σχόλιο σχετικά με τις προσλήψεις των ΑΣΕΠ. Είναι hot news αυτές τις μέρες. Επίσης, για τα μισθολογικά, αν θα δούμε αυξήσεις μισθών στους δημόσιους υπαλλήλους ή επαναφορά 13-14 μισθού. Και τέλος, για την τηλεργασία. Είμαστε εν ώψη μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι στα σχέδια. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Κύριε Υπουργέ, ξεκινήστε. Να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Θα ξεκινήσω με το αγαπημένο του κύριου Ζαχαριάδη, είναι η τηλεργασία, διότι με εγκαλεί συστηματικώς, γιατί δεν έχουμε πισπεύσει. Λοιπόν, απλώς έχει καταψηφίσει το νόμο για την τηλεργασία ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πάντως εγώ κρατώ το ενδιαφέρον του για την επίσπευση του καταψηφισθέντος υπό του ΣΥΡΙΖΑ νόμου. Λοιπόν, άρα λέω το εξής εδώ. Όχι, δεν εφαρμόζεται. Ναι. Γιατί θα σας πω τώρα, θα το καταλάβω. Φανταστείτε. Λοιπόν, λέω το εξής. Προεδρικό διάταγμα έχει τελειώσει, η τηλεργασία φτιάχτηκε το θεσμικό της πλαίσιο. Το προεδρικό διάταγμα έχει τελειώσει από την αρχή προστασίας δεδομένων. Έχει διαπραγματευτεί, επαναδιαπραγματευτεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρχής στο ψηφιακής. Νομίζω ότι θα τελειώσει ενδεχομένως μετά από αυτή τη νέα διαπραγμάτευση τώρα και θα πάει για επεξεργασία στο ΣΤΕ. Υπολογίζω ότι σε κανένα μήνα, ενάμιση, θα έχουμε το προεδρικό διάταγμα για την τηλεργασία. Συνδέεται με την εφαρμογή της τηλεργασίας η έκδοση μιας κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφορά ειδικές κατηγορίες ευπαθών ή ασθενών, για τις οποίες υπάρχει πρόβλεψη στον νόμο για ειδική
ας το πω, προτεραιότητα στην τηλεργασία. Αυτή είναι έτοιμη και είναι επεξεργασμένη. Έχει τελειώσει από το Υπουργείο Υγείας, γιατί εκεί είχε αρκετή δουλειά προκειμένου να οριστούν οι κατηγορίες. Έχει τελειώσει λοιπόν από εκεί. Απλώς την κρατώ, δεν την εκδίδω, γιατί λίγο θέλω να τη συνδέσω με το Προεδρικό Διάταγμα. Γιατί θα τεθεί το ζήτημα του χρόνου εφαρμογής τους, άρα θέλω πρώτα να τελειώσω με το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία των δεδομένων και την εφαρμογή, το κομμάτι αυτό, και ταυτόχρονα να βγει και η υπουργική απόφαση. Νομίζω ότι πρώτη πρώτου, όπως είχαμε πει, κύριε Ζαχαριάδη, που μας εγκαλείται για τις καθυστερήσεις, γιατί εμείς είχαμε πει ότι πρώτη πρώτου θα είναι ο χρόνος της ενάρξεως της τηλεργασίας. Εγώ σας αποδεσμεύω πάντως. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους, αλλά έτσι. Λοιπόν, άρα η τηλεργασία αυτό. Τώρα πάμε στις προσλήψεις. Τώρα, λίγο να συμφωνούμε με τους αριθμούς μας, διότι άκουσα ότι έχουμε αυξήσει το έκτακτο. Εν τω μεταξύ, εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι έχουμε νομοθετήσει στο προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο, στον προγραμματισμό, για πρώτη φορά πλαφόν στο έκτακτο. Και όχι μόνο έχουμε συμφωνήσει πλαφόν στο έκτακτο, αλλά συμφωνήσαμε μείωση στο Υπουργικό Συμβούλιο 10% του εκτάκτου. Και σε τούτο, αυτό είναι στον προγραμματισμό προσλήψεων του 2022 και στον προγραμματισμό προσλήψεων του 2023. Συμφωνήσαμε, όχι απλώς εφαρμόσαμε τη μείωση του 10%, αλλά συμφωνήσαμε μείωση του εκτάκτου άλλο 12%. Τώρα, πώς βγαίνει ότι εμείς έχουμε πάρει και έχουμε αυξήσει τους συμβασιούχους? Παρεμπιπτόντως, να πω λίγο τους αριθμούς. Ο αριθμός 31.8 του 2022 του εκτάκτου προσωπικού, προσέξτε τώρα, εδώ να μην ανακατευόμαστε, κύριε Χριστίδη. Γιατί εδώ μπορεί να μου βάζετε μέσα το ΕΣΠΑ, μπορεί να μου βάζετε τα προγράμματα, μπορεί να μου βάζετε διάφορα μέσα. Εγώ λέω, ναι, μην τα βάζετε όμως αυτά, γιατί αυτά τι να το κάνουμε, να τους κόψουμε? Αυτό είναι ΕΣΠΑ. Άρα είναι στην πραγματικότητα ειδικά προγράμματα τα οποία τα αξιοποιούμε για να ενισχύσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρετε, πρέπει να βάλετε για να συνεννοηθούμε μέσα. Να βάλετε αυτούς που έχουν δημοσιονομική επιβάρυνση. Δηλαδή προϋπολογισμό. Αυτό είναι το κρίσιμο εδώ για το έκτακτο. Άρα εδώ, σε αυτό, θέλω λίγο να δείτε την εξέλιξη. 31.8 του 2022 ήταν 47.766. 30.12 του 2021 ήταν 58.320, 31.12 του 2020 ήταν 63.658. Στα χεράκια μου, αυτό έχει μία μείωση 15.000. Πώς έχει αύξηση? Άρα λοιπόν, να είμαστε εδώ λίγο συνεννοημένοι ως προς την κατεύθυνση που έχουμε εμείς. Και μάλιστα είμαστε πολύ συνεπείς σε αυτό. Όταν λέω είμαστε πολύ συνεπείς, δηλαδή τι είναι εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε και πού κατεξοχήν το κάναμε? Το κάναμε στον χώρο της παιδείας. Γιατί το κάναμε στον χώρο της παιδείας? Γιατί στην πραγματικότητα όλο αυτό που ήταν αναπληρωτές το έχουμε γυρίσει σε μόνιμες προσλήψεις. 25.000 στην πραγματικότητα, χωρίς να έχουμε αντιστοίχως μειώσει στους αναπληρωτές, αλλά έχουν μειωθεί κατά τις αναπληρωτές και έχουμε και 25.000 μόνιμες προσλήψεις στην παιδεία. Άρα αυτό είναι επιχείρημα μου, το λέτε. Τώρα με τους μετακλητούς να το τελειώσουμε όλοι. Θέλετε να συμφωνήσουμε στους αριθμούς, για να ξεμπερδεύουμε με αυτό? Γιατί δεν γίνεται να λέω καθένα στα δικά του τώρα. Δηλαδή, αυτό τώρα καταλαβαίνω ότι έχει μια ιστορία και έκανε μια κριτική και η Νέα Δημοκρατία, όχι εγώ πολύ, όταν ήμουν το Μεάρχης, αλλά άλλοι ναι. Ήταν λοιπόν μια συζήτηση τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους μετακλητούς και τι δεν έκανε. Αλλά το έχουμε πει 300 φορές, μην τα λέμε τα ίδια και τα ίδια, ταλαιπωρία για τον κόσμο, όχι τίποτα άλλο. Ή αριθμός των μετακλητών σε υπουργικά γραφεία στην κυβέρνηση επί Νέας Δημοκρατίας έχει μειωθεί. Τι έχει αυξηθεί που παίρνει ο Ζαχαριάδης και το πηγαίνει βόλτα-βόλτα? Έχει αυξηθεί το ότι δώσαμε τη δυνατότητα πράγματι στους δημάρχους και στην τοπική αυτοδιοίκηση να έχουν μετακλητούς. Ναι, τη δώσαμε αυτό. Αλλά δεν τη δώσαμε γιατί η δήμαρχη είναι Νέα Δημοκρατία. Και στον Πελετίδη δώσαμε τη δυνατότητα να έχει μετακλητούς. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θυμάμαι αν έχει κανένα δήμαρχο, αλλά μπορεί και να έχει, μπορεί και να έχει. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, έτσι, θέλω να πω ότι το δώσαμε σε όλους. Δεν διανύπαμε ότι στους δεξιούς δημάρχους δίνουμε μετακλητούς, στους αριστερούς δεν δίνουμε μετακλητούς. Εδώ λοιπόν να πάρετε μια θέση ως προς το αν θέλετε οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να έχουν μετακλητούς. Μπορεί να τους καταργήσετε. Δεν θέλετε. Εντάξει. Okay, αυτό είναι μια κουβέντα. Το επόμενο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Εμείς είπαμε ότι θέλουμε και θεωρούμε ότι είναι χρήσιμη και δεν κάνει να το υποτιμάμε αυτό. Το να έχει ένας αιρετός
έναν, δύο, τρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι της προσωπικής του εμπιστοσύνης απολύτως, προκειμένου να μπορεί και να συνεργάζεται καλύτερα με τη διοίκηση, δεν είναι καταρχήν κακό. Άλλο το ζήτημα μιας εποχής, κύριε Χριστίδη, μου αρέσει που τα λέει αυτό το Πασόκ. Θυμάμαι όταν ήμουν υπουργός υποδομών. 12, 11, 12, ναι. Στο λαό ήμουν τότε, ναι, ναι. Ήταν αυτή η συνεργασία που είχαμε κάνει. Λοιπόν, 11-12, προσέξτε τώρα. Εκεί θυμάμαι, Πασόκ, κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου, η μετακλητή μου ήτανε 25. Τώρα είναι 8. Οπότε εγώ τη δέχομαι την αναθεώρηση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυναμική στα πράγματα και τα ξανασκέφτεται κανείς. Ήταν περισσότερο μετακλητή το 10. Ναι. Οι περισσότεροι, σας λέω ποιος ήταν ο αριθμός. Ναι. Όχι ήταν περισσότεροι, ήταν τριπλάσιοι, κύριε Χριστίδη. Δεν ήταν περισσότεροι. Το περισσότερο ήταν αντί για 8 που έχουμε τώρα να έχουμε 10. Είχαμε 22. Λοιπόν, και βεβαίως από τότε προφανώς προσαρμόστηκε ο αριθμός και ήρθε εδώ. Τώρα, να πω και κάτι άλλο για τους μετακλητούς για να το κλείσουμε. Φαντάζομαι εσείς που σας ενδιαφέρει όλο αυτό το πράγμα εδώ, η διαφάνεια και τα σχετικά, ότι υπερψηφίσατε με αφοσίωση τις διατάξεις που φέραμε για τους μετακλητούς εμείς. Σε συμμορφούμενοι με υποδείξεις Γκρεκό. Αλλά εμείς το φέραμε. Εμείς το ψηφίσαμε. Με εμάς ισχύει. Οπότε φαντάζομαι μας επενείτε. Γι' αυτό και εγώ σας ευχαριστώ. Δηλαδή τον έπαινο τον θεωρώ δεδομένο. Άρα λοιπόν, πηγαίνω τώρα σε κάτι ακόμα. Είπατε λίγο για να το... Για τη σχολή λίγο να πούμε, για τους αποφύτους. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω για να τα ξεκαθαρίσω. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ και το ξέρουν όλοι στον ρόλο των αποφύτων. Θεωρώ ότι είναι η σημαντική, πιστεύω πολύ σε αυτή την έννοια των στελεχών ταχείας εξέλιξης. Αλλά έχω πει συγκεκριμένα πράγματα, θα τα ξαναπώ τώρα, εκφράζουν τη δική μου, αν θέλετε, πολιτική φιλοσοφία για το ζήτημα αυτό. Έχω την εντύπωση ότι όχι μόνο, νομίζω ότι αυτό είναι γενικότερη η αντίληψη των στελεχών που προοδρίζονται να πληρώσουν θέσεις ανώτερες και ανώτατες σε διοικητικό επίπεδο. Νούμερο ένα. Εφόσον τα στελέχη και σωστά και οι απόφοιτοι πρέπει να έχουν ταχεία εξέλιξη και σωστά το ξαναλέω, είναι σαφές ότι θα πρέπει η σχολή δημόσιας διοίκησης να είναι αναβαθμισμένη και απαιτητική. Γιατί αλλιώς δεν νομοποιούνται έναντι των άλλων δημοσίων υπαλλήλων. Άρα, καθαρές κουβέντες. Για να νομιμοποιήσεις αυτή την ταχεία εξέλιξη, πρέπει να έχεις περάσει μια πολύ σκληρή διαδικασία. Και εισόδου στη σχολή και εξόδου από τη σχολή. Άρα όλο αυτό, γιατί, διότι πρέπει να κάτσεις, πολύ απλά να το πω, στο συνάδελφό σου δίπλα, θα σε βλέπει να παίρνεις και να εξελίσσεσαι πολύ πιο γρήγορα, μισθολογικά, βαθμολογικά, από πλευράς θέσεων ιεραρχίας, για να το σέβεται αυτό και να μην έχει ένα αίσθημα αδικίας, πρέπει να αισθάνεται ότι έχεις βγει από μια πολύ βαριά απαιτητική διαδικασία, την οποία δεν έχει κάνει αυτός. Σε αυτή την κατεύθυνση κάναμε μία σειρά από πράγματα. Διορθώσαμε, κάναμε πιο απαιτητικό και το πεδίο στο οποίο εξετάζονται για να μπουν, κάναμε πιο απαιτητική και τη βάση εισαγωγής, έχω δεχτεί οξύτατη κριτική γι' αυτό, αλλά επιμένω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση και αυτό είναι μία κατεύθυνση νομιμοποίησης των αποφύτων και της πορείας τους. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Δεύτερο. Προφανώς έχουν ρυθμιστεί τα πράγματα για την εξέλιξή τους με μια διαδικασία μοριοδοτήσεως. Έρχομαι στον κλάδο. Στον κλάδο επιτελικών στελεχών. Μιλήσατε για τον κλάδο. Okay. Δύο κουβέντες για τον κλάδο επιτελικών στελεχών. Κρατάμε ως ένα ζήτημα, και το λέω στην Ένωση και σε όλους, ότι ο αριθμός, η προσδοκία, μάλλον η ανταπόκριση στον κλάδο
από πλευράς αποφύτων δεν ήταν αυτή που θέλαμε. Τι όμως σημαίνει αυτό, για να πάμε τώρα. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν δώσαμε αρκετές θέσεις, αν αυτή είναι η κριτική, γιατί οι θέσεις που δώσαμε δεν συμπληρώθηκαν. Είναι ότι προφανώς ο κλάδος, έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ως career path, ως διαδρομή καριέρας, δεν είναι επαρκώς ελκυστικός για τους αποφύτους. Άλλο θέμα έχουμε. Ενώ δηλαδή ανοίξαμε μία συζήτηση πόσες θέσεις θα μοιράσουμε και πόσες θα πάρουν οι απλοί δημόσιοι υπάλληλοι και πόσες θέσεις θα πάρουν οι απόφοιτοι, δώσαμε τις θέσεις που δώσαμε περισσότερες στους αποφύτους, οι οποίες όμως δεν συμπληρώθηκαν. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος, κάτι το οποίο μας γεννά σκέψεις για το ότι πρέπει να βελτιώσουμε τη διαδρομή καριέρας. Δεν είναι τόσο το ζήτημα του αριθμού, όσο το ζήτημα της ελκυστικότητας του κλάδου αυτού καθεαυτού. Άρα λοιπόν αυτή είναι η συζήτηση που έχουμε να κάνουμε και κάνουμε στην διαδρομή αυτή. Αυτό συζητάμε τώρα, για το πώς θα καταστήσουμε τον κλάδο ελκυστικότερο. Τώρα, τι άλλο με ρωτήσατε? Τα μισθολογικά πάνε θαυμάσια, νομίζω, δεν πάνε? Λοιπόν, τι θέλω να πω εδώ. Λοιπόν, τι θέλω να πω εδώ. Πρώτον, η εισφορά, ουσιαστικά η κατάργηση της εισφοράς θα δημιουργήσει αύξηση. Είναι και εκείνο το 1% νομίζω, το οποίο ήταν μια κράτηση για το ταμείο, το οποίο επίσης έχει καλυφθεί. Άρα αυτό βελτιώνει. Όσο είναι το. Λοιπόν, όσο είναι, να πω γιατί το λέω έτσι, διότι αυτό συμβαίνει συνολικότερα. Δηλαδή αυτό το οποίο αντιμετωπιζόταν ως μια διαφορά μεταχείρισης, είναι αυτό. Θα πω το εξής. Με ρωτήσατε για το αν προβλέπετε ο 13ος, 14ος. Όχι, δεν έχουμε πει τίποτα σχετικό γι' αυτό. Και δεν νομίζω ότι πρόκειται να πούμε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, κάτι σχετικό με αυτό. Και θεωρώ σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση, χωρίς να είναι ευθέως και άμεσα συνδεδεμένη με το μισθολογικό, αλλά είναι εισόδημα, το πόνους παραγωγικότητας. Για μένα το πόνους παραγωγικότητας είναι σπουδαίο πράγμα, θα λειτουργήσει πιλωτικά. Ετοιμάζουμε τώρα την υπουργική απόφαση με την οποία θα καθοριστούν τα κριτήρια με τα οποία θα δοθούν τον πόνους, γιατί και αυτό ανησυχεί τον κύριο Ζαχαριάδη, διαφάνεια των κριτηρίων. Έχουμε πει ότι τα κριτήρια θα είναι διαφανή και όπως πρέπει. Λοιπόν, άρα λοιπόν και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσθέσετε. Θα πω ότι, αλλά μάλλον αυτό να μην το πω, δεν είμαστε έτοιμοι να το πούμε, άρα να μην το πω, αλλά υπάρχουν σκέψεις πάνω στην κατεύθυνση αυτή, δηλαδή ουσιαστικά της αυξήσεως του εισοδήματος, αλλά σας λέω κατευθείαν τη θέση μου, εγώ θέλω αυτό να είναι συνδεδεμένο και με διαρθρωτικές μεταβολές, δηλαδή να έχουν ένα χαρακτήρα αυτά και διαρθρωτικό, όχι απλώς ένα ποσό, αλλά να είναι και κάτι διαρθρωτικό. Τώρα, δεν θέλω να πω περισσότερο, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι μια κουβέντα που έχουμε εσωτερικά στην κυβέρνηση για το ζήτημα αυτό. Θα μιλήσουμε όταν πρέπει να μιλήσουμε. Τι άλλο μου είπατε? Είπατε κάτι άλλο? Νομίζω αυτά. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ζαχαριάδη, έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω έτσι να κάνω ένα μάζεμα. Θέλετε να σας θυμίσω κάποια ερωτήματα ή θα κατευθυνθείτε? Έχω κρατήσει. Πείτε μου, να μην. Λοιπόν, το ένα είναι ο ρόλος των αποφύτων στο δημόσιο, τα μισθολογικά, η τηλεργασία και ο διαγωνισμός σας. Ασκήσατε σφοδρή κριτική σε αυτό. Δύο κουβέντες μόνο για το διαγωνισμό, για να γίνει αντιληπτό αυτό που τι λέμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, ποια είναι η πρακτική σήμερα, τι γίνεται? Προκήρυξη, έλεγχος προκήρυξης και εν συνεχεία ουσιαστικά υποψηφιότητες, ενδιαφέρον, εκδήλωση ενδιαφέροντος, μοριοδοτική διαδικασία, προσωρινά αποτελέσματα, ενστάσεις, οριστικά αποτελέσματα. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτό το πράγμα, επειδή είναι πολύ παραγωγικό, γιατί εμπλέκει και πολλούς φορείς. Αυτό τι σημαίνει? Προγραμματισμός προσλήψεων αφετηρία, εγκρίνουμε, πρωτοβουλία του φορέα
να κινήσει τη διαδικασία. Άλλες φορές την κινεί γρήγορα, άλλες φορές την κινεί αργά. Και εν συνεχεία, συνεργασία του φορέα με το ΑΣΕΠ μπρος πίσω, αυτό μας παίρνει 2 χρόνια, 18 μήνες, 24 μήνες από την έγκριση του προγραμματισμού μέχρι το να κάτσει κάποιος στην καρέκλα. Τι είναι αυτό το οποίο αλλάζει? 2 πράγματα αλλάζουν. Πρώτον, ότι έχουμε ένα γραπτό διαγωνισμό, άρα αυτό αλλάζει και παρεμβαίνει σημαντικά στον τρόπο της επιλογής. Γιατί ενώ μέχρι τώρα ήταν τυπικά κριτήρια, τώρα στην πραγματικότητα πάμε στο τι θα γράψεις. Άρα, κατά τη γνώμη μου, μια πιο επικαιροποιημένη, αντικειμενικοποιημένη και ουσιαστική διαδικασία. Και αυτό το οποίο κάναμε τώρα είναι ότι στην πραγματικότητα φτιάχνουμε αυτό που είπε ο κ. Χριστίδης, ένα pool. Τι είναι το pool? Ελάτε όσοι θέλετε πι διοικητικού, όλα τα πτυχία που επιτρέπουν ψ διοικητικού, πι μηχανική, ελάτε όσοι ενδιαφέρεστε να προσληφθείτε στο δημόσιο, να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό. Εκδήλωση λοιπόν ενδιαφέροντος, γραπτή διαδικασία, μόριο δότηση, σειρά κατάταξης. Ο κάθε φορέας εκεί σηκώνει την προκήρυξή του και λέει, εγώ θέλω 2 πι μηχανικούς. Δηλώνουν κατά τη σειρά της κατάταξής τους ότι ναι, θέλουν να πάνε στο Δήμο Θεσσαλονίκης ή πι μηχανική και επί τόπου ο Δήμος τους παίρνει κατά τη σειρά της κατάταξή τους. Άρα, τι είναι αυτό που αλλάζει? Ότι ξαφνικά θα βρεθούμε τον Μάρτιο ή όταν βγουν τα αποτελέσματα, τον Μάιο του 2023, με μία δεξαμενή, την οποία θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν οι φορείς συνεχώς, αμέσως με τον προγραμματισμό προσλήψεων, για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια ξαφνικά ο κάθε φορέας μπορεί να τραβάει από αυτή τη δεξαμενή. Άρα είναι ένα έτοιμο πράγμα, χωρίς να έχουμε όλη αυτή την καθυστέρηση. Όταν αυτό θα μπει σε κανονική ροή, γιατί τώρα είναι η πρώτη φορά, σωστά, μετά από 2 χρόνια θα είναι ξανά ο διαγωνισμός. Άρα λοιπόν, όταν αυτό θα μπαίνει σε κανονική ροή και θα ξέρει κάποιος ότι κάθε 2 χρόνια έχει αυτό το διαγωνισμό, η αγωνία των φορέων, καλά πότε θα τελειώσει αυτή η διαδικασία, μηδενίζεται. Ο χρόνος γίνεται μηδέν. Σήκωσε και πάρτον. Εκεί και δεν κατάλαβα την αντίρρηση. Γιατί μου λέτε τώρα κάτι, άκουσα για προεκλογικά ή κάτι τέτοια τώρα. Τι σχέση έχουν αυτά τώρα? Αυτό είναι ένας γραπτός διαγωνισμός που γίνεται από το ΑΣΕΠ. Τι προεκλογικά και σε προεκλογικά τώρα, σε ποια εποχή ζούμε και τι είναι αυτά που λέμε? Λοιπόν, αυτά τώρα δεν έχουν κανένα νόημα. Και να πω και κάτι για όλη αυτή την αγωνία. Αυτό, ξέρετε, είχε ένα ενδιαφέρον, κύριε Χριστίδη, την εποχή του ΠΑΣΟΚ, την παλιά, 80's, όταν εκείνο το οποίο έκαναν είναι ότι βάλανε 400.000 κόσμο στο δημόσιο. Τότε, πράγματι, αυτό κάνει διαφορά. 400 επί 4, ένα 600, επηρεάζει στο εκλογικό αποτέλεσμα. Με 18.000 προσλήψεις, επί 4, εγώ σας λέω, επιρροή, 4 επί 20 είναι 80.000, αυτό είναι 1,000%, το οποίο προφανώς, επειδή θα διαγωνιστούν, δεν είναι νεοδημοκράτες, είναι κόσμος ο οποίος θα διαγωνιστεί και θα μπει. Άρα τι είναι το συγκλονιστικά ενδιαφέρον για να το χρησιμοποιείτε στο δημόσιο λόγο και στην επιχειρηματολογία σας πολιτικά αυτό? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χειροκρότημα δεν έχω ακούσει καθόλου. Κάτι λέει για την αίθουσα. Κύριε Ζαχαρία, αντελάτε. Ήθελα εγώ να χειροκροτήσω τον κύριο Βορύδη. Για έπρεπε να τους παρακινήσεις να δώσει γραμμή. Είναι τρομερός. Είναι τρομερός. Πραγματικά. Δηλαδή, χαίρομαι έτσι, γιατί τον παρακολουθώ από μικρός και τον θυμάμαι. Δηλαδή, Βορύδης να λέει για τους μετακλητούς το 15-19. Τρομερός, με ρητορική, με ύφος να κουνιέται, έτσι αυτό και τα λοιπά. Βορύδης υπουργός. Εντάξει, μωρό, πήραμε και μερικούς μετακλητούς εκεί, τους να αυτοδιοίκηση. Έχετε κανένα δήμαρχο, δεν βαριέσαι, διπλασιάσαμε τους μισθούς, χαμηλώσαμε τον προσοδολόγιο, δεν έγινε και κάτι. Νόμος για την τηλεργασία. Λέει, δεν τον ψήφισε ο Ζαχαριάδης, αλλά ασχολεί το Ζαχαριάδης. Με αυτή τη λογική, τι ασχολείστε εσείς για το ΑΣΕΠ? Το ψηφίσατε το 94 το ΑΣΕΠ? Όχι. Γιατί έχετε γνώμη? Γιατί έχετε γνώμη? Δηλαδή, τι θα έπρεπε? Να έχω ψηφίσει
ένα νόμο, τον οποίο σας είπα, εγώ δεν σας είπα ότι είμαι κατά της τηλεργασίας, σας είπα είναι προχειροδουλειά, είναι γονατογράφημα και είναι και ανεφάρμοστος. Το ψηφίσετε. Το ψήφισε και το η σύντροφη εδώ από το Πασόκ. Λοιπόν, και έχει περάσει 1,5 χρόνος και ο νόμος που ψηφίσατε δεν έχει εφαρμοστεί. Άντε να τον ψήφιζα κι εγώ, λέω ότι μια χαρά είναι ο νόμος. Και εμείς αυτό το νόμο θα άλλαζε κάτι. Δηλαδή εγώ σας φταίω. Όχι. Το ψηφίσατε, εφαρμόστε τον. Τι επισημάνατε? Ο λόγος για τον οποίο επανέρχομαι είναι ότι υπάρχει ένας νομοθετικός λαϊκισμός. Νομοθετείτε, κάνετε μεταρρυθμίσεις, αλλάζετε. Και όταν έρχεται η ώρα της τηλεργασίας, δεν υπάρχει. Κάνει τώρα φιέστες ο σύντροφος ο Πιερακάκης εκεί πέρα για τους ψηφιακούς νομάδες. Πώς κάνετε, πρώην σύντροφος, αυτός τώρα πέρασε. Λοιπόν, πώς κάνετε ημερίδες για τους ψηφιακούς νομάδες και στο δημόσιο δεν έχουμε. Δεν έχουμε τηλεργασία. Λοιπόν, αλλά εντάξει, αυτά τα βλέπει ο κόσμος. Διαγωνισμός ΑΣΕΠ. Συγγνώμη. Αυτοί οι οποίοι πάτε να πάρετε με τον ΑΣΕΠ είναι λιγότεροι από τους μετακλητούς που έχετε πάρει είτε στην κεντρική δίκη, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, είναι επιχείρημα το ότι ο μετακλητός είναι στο δήμαρχο. Αυτό δεν είναι πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι κομμάτι της δημόσιας διοίκησης στην ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών κτλ. Δηλαδή, επειδή δεν το έχετε εσείς και το έχει ο Πέτσας, είναι κάτι άλλο. Η σχέση που νομίζω ότι έχει εγώ. Λοιπόν, να δρομολογήσουν προσλήψεις για τους Δήμους. Από το να λέτε τη δικαιολογία ότι οι μετακλητοί πάνε στους Δήμους, που έχουν πάει αρκετοί, προσλήψεις για τους Δήμους, ή δεν κάνετε. Λεφτά υπάρχουν για διάφορα άλλα πράγματα, αλλά για προσλήψεις δεν υπάρχουν. Για απευθείας αναθέσεις υπάρχουν. Για εξοπλιστικά υπάρχουν και χρειάζονται τα εξοπλιστικά, δεν λέει κανένας όχι. Για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Έχουν χάσει 20% του εισοδήματός τους σε πάνω από ένα χρόνο και τους λέτε εδώ κατάργηση φοράς αλληλεγγύης. Αν παίρνανε 200.000 μισθό, θα τους ενδιέφερε πραγματικά. Γιατί εκεί η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης τους δίνει 9%, είναι εν πάση περιπτώσει 18.000, είναι μια χαρά. Ποιοι είναι οι μισθοί στο δημόσιο αυτή τη στιγμή που θα ελαφρυνθούν από την εισφορά αλληλεγγύης, αυτό το οποίο θα ελαφρυνθεί? Και καλό είναι, γιατί το εξαγγέλλετε 3-4 χρόνια, κάποια στιγμή να το εφαρμόσετε. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ λίγα. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει να υπάρξει ειδικό κονδύλι, αντί να τα δίνετε στους φίλους σας, να τα δώσετε εκεί που υπάρχει πραγματικά ανάγκη. Τώρα, για τους μετακλητούς. Υπάρχει ένα ολόκληρο Υπουργείο, το είπε και ο Παύλος, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αυτό συγκροτήθηκε επί των ημερών μας με ένα συγκεκριμένο τρόπο που ήταν έκτακτης ανάγκης. 7 χρόνια μετά δεν συντρέχει έκτακτη ανάγκη. Δηλαδή ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος κράτησε 4 χρόνια. Δεν ξέρω, ας πούμε, δεν πρέπει εκεί πέρα να μπουν διαδικασίες? Δεν πρέπει να μπουν υπάλληλοι σε πάγια διοικητική ιεραρχία? Πώς θα γίνει αυτό? Έχουμε μία δομή εκεί, την καταργήσατε, την ξαναφτιάξατε. Τίποτα. Λοιπόν, δημάρχους δίκιο έχετε, δεν έχουμε. Του χρόνου θα έχουμε παραπάνω. Θα έχουμε παραπάνω, θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν υπάρχουν μονιμότητες στη ζωή. Εμείς μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και δεν πίστευα ο κύριος Βορύδης να κολλήσει αυτήν την αλαζονία από τον κύριο Μητσοτάκη. Θεωρούσα ότι έχει μεγαλύτερη πολιτική διέστηση και πολιτικό κριτήριο. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι το δημόσιο πρέπει να είναι ναυαρχίδα για την άσκηση δημόσιων πολιτικών, κοινωνικών πολιτικών, πολιτικής πρόνοιας. Το δημόσιο το οραματιζόμαστε με όρους σύγχρονους και ευρωπαϊκούς, με όρους 2022 και 2023 και 2030. Τα στελέχη, οι απόφοιτοι της δημόσιας διοίκησης έχουν κομβικό ρόλο να παίξουν. Δεν είναι δικό σας, είναι του κυρίου Σικέρους. Άλλος κι αυτός. Σύντροφος παλιός. Λοιπόν, τι γίνεται στην Προεδρία της κυβέρνησης? Εκεί είναι 400 άνθρωποι. Κάνουν μόνοι τους κρίσεις, παίρνουν υπαλλήλους απ' έξω. Τους βάζουν και τους δίνουν μετά και μπόνους μισθού. Και όταν πάει να πούνε
Οι άνθρωποι, ας πούμε, τι θα πάρουμε, τι θα γίνει, δεν μπορούμε να βγάλουμε το χειμώνα, ζορίζονται. Αυτά ήθελα να πω, να μην πω παραπάνω για να έχουμε το χρόνο. Κύριε Χριστίδη. Για το 13ο Back to the future. Όχι, δεν το είπα. Δεν το είπα εγώ. Είπα αυτόματη αριθμητική αναπροσαρμογή. Είναι πιο λίγα 13ο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Τον κύριο Βορύδη έχω την χαρά να τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, γιατί τον γνώρισα ως ασκούμενος δικηγόρος εγώ στα δικαστήρια και ξέρω ότι είναι πολύ μαχητικός και όταν πρέπει να υπερασπιστεί τον εντολέα του, το κάνει με εξαιρετικό τρόπο και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί? Γιατί και τώρα προσπαθεί να υπερασπιστεί κάποια πράγματα τα οποία δεν υπερασπίζονται. Αυτό συμβαίνει ακριβώς τώρα. Το πολιτικό σκέλος είναι το πολιτικό σκέλος δεκαετίας του 80. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η μισή Ελλάδα δεν μπορούσε να μπει στο δημόσιο γιατί ένα κράτος το οποίο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά ήταν στα χέρια της δεξιάς απέκλειε με πιστοποιητικά φρονήματα όποιον διάβαζε εφημερίδα που δεν συμπαθούσε το καθεστώς. Και θυμίζω επίσης, κύριε Βορύδη, ότι την εθνική συμφιλίωση με την οποία κάποιοι άνθρωποι βρήκαν ευκαιρία να μπουν και σε μια διαδικασία η οποία αποκαθιστούσε το ρόλο τους στην ιστορία, η Νέα Δημοκρατία δεν την ψήφισε. Λοιπόν, διχάσατε και ακόμα και σήμερα δεν αναγνωρίζετε το ρόλο της δικιάς σας παράταξης. Το όνομα Προκόπης Παυλόπουλος σας λέει κάτι? Η περίοδος Κώστα Καραμαλή και το πόσοι διορίστηκαν τότε και συμβασιούχοι σας λέει κάτι? Να κάνουμε και μία κριτική με βάση δεδομένα, γιατί εγώ εδώ μπορώ να σας δείξω το περίφημο γράφημα το οποίο κυκλοφορεί σε όλες τις εφημερίδες, με το που παραλάβατε χρέη δημόσιο υπαλλήλους το 2004 με την επανίδρυση του κράτους και θυμάμαι πώς έμπαινα στο στρατό και συναντούσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν 1,65 και είχαν μπει με συνέντευξη ενώ έδινε το όριο να έχεις πάνω από 1,70. Είχαν μπει με συνέντευξη. ΕΠΟΠ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Η Νέα Δημοκρατία. Μετακλητή, λέει, στους Δήμους. Πάμε. Μετακλητή στους Δήμους. Μετακλητή στις περιφέρειες. Μετακλητή ΦΟΣΔΑ. Μετακλητή από εδώ. Ειδική σύμβουλη από εκεί. Ειδική σύμβουλη παραπέρα. Αλλά όταν η συζήτηση έχει να κάνει με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι ήδη δημόσιοι υπάλληλοι, παίρνουν πάνω όλο το κόστος και το βάρος χωρίς να παίρνουν ποτέ εύσημα ή στο τέλος της ημέρας να παίρνουν αυτό το οποίο τους αναλογεί στην πορεία και στην εξέλιξή τους. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε. Ναι, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη σημασία στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δουλεύουν στο δημόσιο συνολικά. Δεύτερον, αναφερθήκατε στο τι φέρατε να ψηφίσετε πριν από 20 μέρες. Κοιτάξτε να δείτε. Αναγκαστήκατε να τις φέρετε προς ψήφιση. Γιατί η Γκρέκο σας τράβηξε το αυτί και ψηφίσαμε διατάξεις με τις οποίες διορθώνετε όλα αυτά τα οποία κάνατε στο νόμο για το επιτελικό κράτος. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο το ΠΑΣΟΚ ψήφισε. Για να διορθώσει και με τη δικιά μας ψήφο αυτά τα οποία κάνατε εσείς πριν από 3 χρόνια. Δεύτερον, μετακλητοί υπάλληλοι, τουλάχιστον να έχουν ένα πτυχίο. Να έχουν ένα πτυχίο. Ποιος τον άλλαξε τον νόμο για να μην έχουν πτυχίο οι μετακλητοί υπάλληλοι? Μια κυβέρνηση η οποία έρθε στο όνομα της αριστείας. Να μην θυμηθώ γνωστά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έλεγαν ότι από τον φόρο τον οποίο επρόκειται να μειώσουν, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πληρώναμε τον Καρανίκα. Και τώρα το πετρέλαιο και η βενζίνη έχουν φτάσει εκεί και πληρώνουμε πολύ περισσότερους μετακλητούς υπαλλήλους από ό,τι πληρώναμε. Τώρα, μπόνους παραγωγικότητας. Ποιος θα το αποφασίζει? Ποιος θα το αποφασίζει τον μπόνους παραγωγικότητας? Γιατί με αυτό το οποίο λέτε, τον μπόνους παραγωγικότητας το αποφασίζει ο προϊστάμενος.
Και με βάση αυτά τα οποία συζητήσαμε προηγουμένως, ο προϊστάμενος στις περισσότερες φορές είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κομματική ταυτότητα. Από εκεί και πέρα, σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσα να πω πολλά. Νομίζω ότι πρέπει να απαντήσω και σε μια σειρά από τις ερωτήσεις οποίες έβαλε η καλή συντονίστρια και η οποία μας έχει δείξει σεβασμό. Εγώ θα δείξω ένα γράφημα το οποίο έχω για το μέσο μισθό στο δημόσιο μεταξύ 2008 και 2020. Στη Γερμανία, η οποία παρεμπιπτόντως για πολλά χρόνια μας κουνούσε το δάχτυλο και τώρα ο κύριος Σόιμπλε κουνάει το δάχτυλο στους Γερμανούς, υπάρχει αύξηση 37,2%. Στην Ολλανδία 29,8% και ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 23,8%. Στην Ελλάδα υπάρχει μείωση 25,6%. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε πολλαπλώς όταν το κόστος ζωής, και εδώ πέρα βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους σε πολύ παραγωγική ηλικία, καθιστά αποτρεπτική οποιαδήποτε συζήτηση να ονειρευτούμε ότι η ζωή μας μπορεί να βελτιωθεί. Να ονειρευτούμε ότι μπορεί να πάρουμε κάποια στιγμή αυτοκίνητο, σπίτι, να πάμε διακοπές, να κάνουμε οικογένεια και να τη μεγαλώσουμε την οικογένεια αυτή. Αυτά είναι πράγματα τα οποία σήμερα πρέπει να τα βάλουμε σε συζήτηση. Γιατί όταν δίνεις 15 ευρώ με έναν τρόπο και παίρνεις από την άλλη τσέπη 30, 40, 50, 100 και 150, αυτό δεν μπορεί να είναι αποδοτικό για τον οποιοδήποτε. Και φυσικά στο κομμάτι της τηλεεργασίας, για να απαντήσω και σε αυτό, νομίζω ότι είναι σαφές ότι δεν πρέπει να ανακαλύψουμε την Αμερική. Υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες επιβάλλουν την ισόρροπη ανάπτυξη της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής. Ζήσαμε την περίοδο του κορονοϊού πώς λειτουργήσε η τηλεεργασία και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό τουλάχιστον στο κομμάτι των αδειών να κρατήσουμε μια καλή πρακτική την οποία έχω διαβάσει, την έχω παρατηρήσει και νομίζω ότι όλοι θα την ξέρετε. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι ασθενείς αλλά όχι τόσο βαριά ώστε να μην δουλεύουν. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να δουλεύουν μέσω τηλεεργασίας. Να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά για να μην κολλήσουν κάποιον από αυτό το οποίο έχουν, όπως ακριβώς λειτουργήσε την περίοδο του κορονοϊού. Αλλά προφανώς για προστασία και για να μην μεταδοθεί η ασθένεια και τα μικρόβια, αυτό να συμβαίνει και να μην προσμετράται στην αναρωτική του άδεια. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να δούμε κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν και την εκπαίδευση και είναι σαφές ότι πρέπει να ανοίξουμε και μια συζήτηση η οποία δεν είναι αυτονόητη, μπορεί να ακούγεται αυτονόητη στο δικό μας φόρουμ, αλλά δεν είναι αυτονόητη παρά έξω, για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να έχει ισότιμη πρόσβαση στην τηλεργασία. Εμείς τα προηγούμενα χρόνια κάναμε πάρα πολλά πράγματα ως δραστηριότητα. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στην πατρίδα μας που δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα απαραίτητα εργαλεία για να έχουν πρόσβαση. Άρα νομίζω ότι εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση, προφανώς λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας και τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία την εποχή μας είναι πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω ότι όσο τα χρόνια περνούν θα γίνονται ακόμα σημαντικότερα. Αυτά, αν άφησα κάτι αναπάντητο μου λέτε, νομίζω ότι... Το θέμα του νέου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ μόνο, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, αυτό το ανέφερα και προηγουμένως. Είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βορύδης. Θεωρώ ότι εντάξει, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αν αφήνεις ένα διαγωνισμό να γίνει τρεις μήνες, πριν από τις εκλογές, και παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα πουλ, μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι μπορεί να υπάρχει μια προσδοκία από αυτόν που έκανε το διαγωνισμό να έχει κάτι μέσα το οποίο να περιμένει από κάποιον συγκεκριμένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι κρύβει κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το έχουμε υπερβεί αν κάναμε εγκαίρως το διαγωνισμό και καλύπταμε και εγκαίρως τα κενά. Και κάτι ακόμα είπε ο κ. Βορύδης, το οποίο ήθελα να το απαντήσω τώρα και μου διαφεύγει. Το είπε στην αρχή της τοποθέτησής του, αλλά δεν είμαι σίγουρος τώρα ποιο απ' όλα ήταν. Ήτανε πολλά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει,
Αν το θυμηθώ και έχουμε χρόνο ακόμα, θα το πω. Τι προκλητικό είπατε στην αρχή. Τι προκλητικό είπε, κάποια από τα προκλητικά. Ναι, το βρήκα. Αναφέρθηκε στους αριθμούς. Και είπε ότι εγώ έχω εδώ στοιχεία στα χέρια μου τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει η μείωση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ επειδή δεν θέλω να το παίζω ηδήμων επί παντός επιστητού, δεν το έχω κάνει ποτέ ζωή μου και θα το κάνω και τώρα, θέλω να σας πω ότι ό,τι είπα σε αριθμό το πήρα από τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον κύριο Παπαϊωάννου. Είναι copy-paste όσον είπε ο κύριος Παπαϊωάννου στη Βουλή, με ό,τι βαρύτητα αυτό έχει. Αν τα δικά σας στοιχεία διαψεύδουν τον κύριο Παπαϊωάννου, πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί το ΑΣΕΠ, γιατί κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι ό,τι σας λέω είναι στα πρακτικά της Βουλής από τον κύριο Παπαϊωάννου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ήταν μια πολύ ζωντανή και επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστούμε.